Καλά είστε. Είστε έτοιμοι όλοι. Ωραία. Μια και πέρασε το δεκάτη, καλό μεσημέρι. Είμαστε εδώ πέρα για αυτή την έκτακτη συνέντευξη τύπου με αφορμή την τροπολογία για το φάρμακο. Από αριστερά μου ξεκινώντας είναι μαζί μας ο Ανδρέας ο Ξανθός, βουλευτής και υπεύθυνος της ΕΚΕ Υγείας. Ο Παναγιώτης ο Κουρουπλής, κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος και υπεύθυνος για τα ζητήματα κοινωνικής πολιτικής. Ο Γιάννης ο Μπασκόζος, υπεύθυνος από την γραμματεία του ΣΥΡΙΖΑ για τα θέματα υγείας. Και ο Νίκος ο Μανιός, συντονιστής του τμήματος υγείας του ΣΥΡΙΖΑ. Θα ξεκινήσουμε αμέσως με τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ. Πρόεδρε. Η κυβέρνηση και ο Υπουργός Υγείας δεν μπορούν να παίζουν με τη ζωή και την υγεία του ελληνικού λαού. Και ο κόσμος ξέρει πάρα πολύ καλά ποιος κάνει φτηνή πολιτική και ποιος έχει στόχο την κοινωνική πολιτική και το συμφέρον, το δημόσιο συμφέρον, το συμφέρον όλων των πολιτών. Ο κόσμος αυτό το έχει μάθει στους μήνες αναμονής για ένα ραντεβού στον υποδιάλυση ΕΟΠΗ. Το έχει μάθει στα ράτζα των νοσοκομείων. Το έχει μάθει όταν αναγκάζεται να αγοράσει μόνος τα φάρμακά του. Το έχει μάθει όταν δεν βρίσκει πρόσβαση σε φάρμακα αναγκαία για θεραπευτική αγωγή ιδίως βαριών νοσημάτων. Το έχει μάθει όλο αυτό το διάστημα που συρρυκνώνονται οι ανάγκες της κοινωνίας εξυπηρετώντας μνημονιακούς στόχους που διαλύεται η δημόσια υγεία. Οφείλουν λοιπόν τόσο ο Υπουργός Υγείας όσο και ο Πρωθυπουργός στο θέμα του φαρμάκου να σταματήσουν να παίζουν επικοινωνιακά κολπάκια και παιχνιδάκια. Γιατί είναι ένα πολύ σοβαρό θέμα που αφορά τη δημόσια υγεία. Γιατί ο μεγάλος κίνδυνος και η μεγάλη δική μας αγωνία σε αυτό το θέμα είναι η επάρκεια σε φάρμακο και η δυνατότητα όλου του πληθυσμού να έχει πρόσβαση σε φτηνό αλλά και ποιοτικά ελεγμένο φάρμακο. Και αυτός ο κίνδυνος δεν είναι δυνητικός, δεν αφορά κάτι που μπορεί κάποτε να συμβεί, συμβαίνει τώρα. Όταν έχουμε 3 εκατομμύρια συμπολίτες μας έξω από το ασφαλιστικό σύστημα, όταν δηλαδή το 28% του πληθυσμού δεν έχει πρόσβαση στο φάρμακο. Όταν λοιπόν κινδυνεύει η ζωή ενός τόσου μεγάλου μέρους του πληθυσμού, κανείς δεν μπορεί να παίζει με τις λέξεις. Μας λέει ο Υπουργός γενικά και αόριστα εδώ και 4 μέρες από τότε που κατέθεσε ευνηδιαστικά κατ' εντολήν της Τρόικας προφανώς μία τροπολογία. Μας μιλάει για μείωση της φαρμακευτικής δαπάνης. Δεν διευκρινίζει όμως μείωση της δημόσιας ή της ιδιωτικής. Διότι άλλο πράγμα η μείωση της δημόσιας δαπάνης και άλλο της ιδιωτικής. Εδώ και 4 χρόνια που εφαρμόζονται οι επιταγές της Τρόικας, η δημόσια φαρμακευτική δαπάνη έχει μειωθεί κατά 52%. Και έχει μειωθεί διότι αυτό εξυπηρετούν τους δημοσιονομικούς στόχους της Τρόικα και όχι γιατί πρέπει και όντως πρέπει να σταματήσει ένα πάρτι με τις φαρμακευτικές εταιρείες που ήταν χρόνια τώρα, αλλά ουδόλως έχει σταματήσει. Καθ' όλα αυτά τα 4 χρόνια που μειώθηκε η δημόσια δαπάνη για το φάρμακο 52%, η ιδιωτική δαπάνη, δηλαδή αυτό που πληρώνει ο πολίτης από την τσέπη του, συνεχίζει να αυξάνεται. Και έχει φτάσει περίπου στο 1 δισεκατομμύριο ευρώ ετησίως. Λόγω της αύξησης
του ποσοστού συμμετοχής στην τιμή. Από 11,5% πήγε στο 23,5% μεσοσταθμικά. Και συνεχίζει να αυξάνεται λόγω των μη συνταγογραφούμενων φαρμάκων και της αρνητικής λίστας, της διαφοράς από την ασφαλιστική τιμή, της αποφυγής συνταγογράφησης φθηνών φαρμάκων και ούτω καθεξής. Άρα δεν προκύπτει ελάφρυνση του ασθενή από την μείωση της τιμής, παρά τη φιλολαϊκή ρητορία του Υπουργού, η οποία είναι απολύτως υποκριτική. Άλλωστε, από 1η-1η του 2014 οι πολίτες θα αναγκάζονται να πληρώνουν χαράτσι 1 ευρώ ανασυνταγή. Και αυτά τα λέει ο κύριος Γεωργιάδης, ο οποίος με το που ανέλαβε στο Υπουργείο Υγείας αύξησε τις τιμές σε 265 φάρμακα τον προηγούμενο Αύγουστο. Και έρχεται τώρα με μια τροπολογία που μιλάει για μείωση της δημόσιας επαναλαμβανοφαρμακευτικής δαπάνης, όχι και της ιδιωτικής, να κρατήσει για τον εαυτό του το δικαίωμα να μειώνει κατά το δοκούν και κατά την εξέλιξη των διαβουλεύσεων και διαπραγματεύσεων, χωρίς έλεγχο όμως κοινοβουλευτικό που θα έχει με τις φαρμακευτικές εταιρείες, τις τιμές, όχι στο σύνολο των φαρμάκων, αλλά σε ένα πολύ περιορισμένο αριθμό. Και κατά την άποψή μας αυτό υποκρύπτει δυνητικά την πιθανότητα διαπλοκής ανάμεσα στις εν λόγω εταιρείες και στον Υπουργό. Ας πούμε όμως τα πράγματα με το όνομά τους. Η τροπολογία, η επίμαχη, ούτε τη δημόσια υγεία υπηρετεί, ούτε τον πολίτη. Το μόνο που υπηρετεί βεβαίως είναι τη μνημονιακή απέτηση για 1% του ΑΕΠ φαρμακευτική δαπάνη. Τι ακόμα υπηρετεί? Εξυπηρετεί το ολιγοπόλιο των πολυεθνικών γενοσύμων φτηνού κόστους και αμφίβολης ποιότητας. Αυτός είναι και ο λόγος, διότι εμείς μοναδικό γνώμονα έχουμε το δημόσιο συμφέρον, μοναδικό γνώμονα έχουμε την επάρκεια σε φάρμακα για όλο τον πληθυσμό και το φτηνό φάρμακο στον πληθυσμό. Αυτός είναι και ο λόγος ότι δεν υπηρετεί η τροπολογία αυτή αυτούς τους στόχους, αντιθέτως δημιουργεί κινδύνους. Αυτός είναι ο λόγος που όχι μόνο αρνούμαστε να τη στηρίξουμε, αλλά καλούμε την κυβέρνηση να την αποσύρει. Βεβαίως, τελευταίες μέρες όλοι γίνατε δέκτες μιας απίστευτα αστείας συγκοφαντικής επίθεσης. Μιας τακτικής που ακολουθεί η κυβέρνηση το τελευταίο διάστημα, πίσω από κάθε θέμα που κρύβονται δικές της συνδιαλλαγές και λαδιές. Φωνάζει ο κλέφτης να φοβηθεί ο νοικοκύρης. Μόνο που ο κλέφτης έχει γελία επιχειρήματα. Ανέδειξε ο κύριος Γεωργιάδης θέμα για μία διαφήμιση στο ραδιοφωνικό σταθμό στο Κόκκινο ως μείζον θέμα διαπλοκής, διότι δύο εταιρείες δίνουν διαφήμιση συνολικού ύψους, αυτό το κορυφαίο ύψος, το εξωπραγματικό ύψος των 3.500 ευρώ. Αυτή είναι η διαπλοκή. Επειδή όλα αυτά είναι αστειότητες και επειδή κατανοούμε ότι ο κύριος Γεωργιάδης έχει χάσει τον έλεγχο, εγώ σήμερα δεν ήρθα εδώ για να καταφερθώ εναντίον του κύριου Γεωργιάδη. Δεν αξίζει τον κόπο άλλωστε. Ή μάλλον ήρθα εδώ για να του δώσω τα εύσημα.
Και ο Γεωργιάδης είναι ο καλύτερος υπουργός που θα μπορούσε να έχει μια κυβέρνηση που θέλει να διαλύσει την υγεία. Δεν υπάρχει καλύτερος. Την κάνει τη δουλειά του καταπληκτικά. Δεν θα μπορούσε να βρει καλύτερο και ο Σαμαράς για αυτή τη θέση. Επειδή όμως ξεπέρασε τα όρια και παρεκτράπη στην αγωνία του να είναι όσο πιο πολύ επιθετικός μπορεί απέναντι στο ΣΥΡΙΖΑ, εγώ τον καλώ να ξανασκεφτεί τι ανοησία είπε σε σχέση με τον ραδιοσταθμό 105 και 5 και να ανασκευάσει, να ζητήσει συγγνώμη από τους δημοσιογράφους, τους ανθρώπους που εκεί δουλεύουν, από τους ακροατές και ενδεχομένως και από τις εταιρείες αυτές που θέλησαν να διαφημιστούν όπως διαφημίζονται σε δεκάδες άλλους ραδιοφωνικούς και τηλεοπτικούς σταθμούς. Όμως, επαναλαμβάνω, εγώ σήμερα δεν ήρθα εδώ να ασχοληθώ με τον κύριο Γεωργιάδη, αλλά με την κυβέρνηση και τον Πρωθυπουργό. Για τους λόγους λοιπόν που ανέφερα πιο πριν, το φάρμακο είναι πολύ σοβαρό ζήτημα για να παίζουμε και η δημόσια υγεία είναι πολύ σοβαρό ζήτημα για να κάνουμε παιχνιδάκια επικοινωνιακά. Καλό τον Πρωθυπουργό να αποσύρει την τροπολογία και να αναλάβει η κυβέρνησή του πρωτοβουλία δεκαήμερου διαλόγου και διαβούλευσης με τους φορείς για το ζήτημα της φαρμακευτικής δαπάνης. Αν πράγματι έχει στόχο, όπως διακηρύσει, τη μείωση της δαπάνης για το φάρμακο ισόρροπα και κυρίως τη μείωση της ιδιωτικής δαπάνης, δηλαδή της τιμής του φαρμάκου που πληρώνει τελικά ο πολίτης, και αν ταυτόχρονα όμως νοιάζεται εξίσου και για την εξασφάλιση της επάρκειας σε φάρμακο, τότε ας έρθει σε ένα διάλογο. Εμείς έχουμε να καταθέσουμε συγκεκριμένες προτάσεις σε αυτή την κατεύθυνση, γιατί για μας αυτός είναι ο μόνος στόχος και η μοναδική αγωνία. Αν δεν το κάνει και επιμείνει στην κατάθεση και ψήφιση τροπολογίας δίχως διαβούλευση, δίχως διάλογο, τότε σημαίνει ότι ο μόνος του στόχος είναι να εξυπηρετήσει συμφέροντα και θα είναι υπόλογος ο ίδιος για τους κινδύνους που θα προκαλέσει αυτή η απόφασή του για τη δημόσια υγεία στο μέλλον. Στη συνέχεια οι σύντροφοι του Τμήμα Υγείας, ο κοινοβουλευτικός μας εκπρόσωπος, ο υπεύθυνος της Επιτροπής Ελέγχου Κυβερνητικού Έργου, Ανδρέας Οξανθός, ο Νίκος Ομανιός και ο Γιάννης Ομπασκός στο Τμήμα Υγείας και ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ, ο Παναγιώτης Οκουρουμπλής, θα σας παρουσιάσουν, θα σας καταθέσουν τις σκέψεις και τις προτάσεις μας στην κατεύθυνση που είπα πιο πριν. Θέλω όμως να είναι όλα καθαρά. Σε αυτά τα θέματα δεν παίζουμε. Εμείς δεν δίνουμε διαπιστευτήρια σε κανέναν. Κριτής μας είναι ο πολίτης και οι ανάγκες του. Δεν δίνουμε διαγωνίσματα στα τηλεπαράθυρα. Οι προτάσεις μας είναι διαυγής και καθαρές, τις καταθέτουμε και καλούμε την κυβέρνηση να λάβει τις ευθύνες της. Παραγγελίες ο Γιάννης.